Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουν μεγαλώσει, έχουν φαρδένει τα χαμόγελα. Γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί θα μιλήσουμε από ψυχής τώρα, θα πάμε στα εντελώς ενδότερα και από εκεί θα ακούσουμε έναν άνθρωπο που θεωρώ, έτσι όπως μπορεί κάποιος κάλλιστα να τον κατατάξει, σύμφωνα με τις δράσεις του, έναν σύγχρονο ιεροκήρυγα. Σπανίζουν τα φαινόμενα, το ξέρω, γι' αυτό και χαμογελώ. Γιατί η εκπομπή αυτή, ως ευζήν, έχει την υποχρέωση, όχι την πολυτέλεια, να εμφανίζει και έναν λόγο διαφορετικό. Από εκείνους που μπορεί να φαίνονται σε μία πρώτη ανάγνωση ως κήρυγμα, αλλά τελικά επειδή συνάδουν με τα ίδια τα προσωπικά βιώματα, κυρίως εκείνων που αναλαμβάνουν αυτόν τον λόγο, καταρρύπτουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει υποψίες. Έχω την χαρά να βρίσκεται δίπλα μου ένας άνθρωπος που το γνωρίζω τώρα κυριολεκτικά μαζί με εσάς. Ονομάζεται Τάσος Μαχαίρας. Λείπει, αφού γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την δεκαετία του 40 τέλος πάντων, και έκτοτε λείπει ως ξενιτεμένος στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήρθε τώρα στην Ελλάδα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αναφέρομαι πρωτίστως σε αυτόν για να αποδώσω και ένα προσκλητήριο προς όλους ανεξαιρέτως. Το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, στο χώρο του Ιβανόφιου στη Θεσσαλονίκη, στις 8.30 το βραδάκι, ο Τάσος Μαχαίρας θα μιλήσει σε ένα κοινό και θα πει πράγματα που έχουν να κάνουν με το θαύμα ένας άνθρωπος να εγκαταλείψει κυριολεκτικά τον κακό του εαυτό, τον μέχρι εκείνη τη στιγμή κακό του εαυτό, και να μεταπηδήσει στο άλλο άκρο, εκεί όπου όλα εντάσσονται στην καλοσύνη και στη θετικότητα. Το Σάββατο, επαναλαμβάνω, για όσους θεωρούν, αφού εισπράξουν τώρα για την ολιγόλεπτη συνέχειά μας, τα όσα έχει να μας πει ο αγαπητός Τάσος Μαχαίρας, να βρίσκονται εκεί. Εκεί θα υπάρχει ευκαιρία βεβαίως και περισσότερα να ακούσετε και σε περισσότερα να μοιηθείτε και προφανώς να θέσετε και ερωτήματα εντελώς προσωπικά στον εκεί ομιλούντα τον Τάσο τον Μαχαίρα. Επαναλαμβάνω, Ιβανόφιο Θεσσαλονίκης στις 8.30 το βράδυ του Σαββάτου που επίκειται, μεθαύριο. Αγαπητέ μου Τάσο, καλώς όρισες. Welcome. Αλλά εμείς θα μιλήσουμε στα ελληνικά, στα ελληνικά, γιατί αυτή είναι η γλώσσα σου. Βγαίνει, αυτή είναι η γλώσσα μου, μα λυπώ γιατί λείπω τόσα χρόνια από την Ελλάδα μου, τη Θεσσαλονίκη, από το 1957. Από το 57 λείπεις? Λείπω, ναι, μάλιστα. Και πόσο χρόνο έφυγες? Γεννήθηκα 49, έφυγα 7,5 χρόνο. Α, και μάλιστα. Ήμουν παιδάκι. Πήγα πρώτο χρόνο στο δημοτικό, έμαθα λιγάκι εκεί. Έπειτα πήγα στη Νέα Υόρκη εκεί, αντάρτης. Έγινα στο δρόμο, έμπλεξα με 1002, έμαθα τα εγγλέσικα, σπανιόλικα. Με τα ναρκωτικά έμαθα τη ζωή του δρόμου. Με ναρκωτικά, μαραγουάνα, όπιεμ, χασίς, ερωίνη, LSD, όλα τα mind. Και τι έκανες, στη μικρή ηλικία ήσουν βαποράκι, σου δίνανε και κουβαλούσες? Όχι, όχι, από 16 χρονών ως 19 χρονών, γιατί ήμουνα μουσικός στο ροκ και έπαιζα σε χορούς και nightclubs. Έχεις τέτοιο υλικό, αυτό το θέλω το υλικό. Σαν μουσικός δηλαδή, μουσικός. Να το γνωρίσουμε τον Τάσο τον Μαχαίρα. Α, θα δείτε με τις φωτογραφίες μου. Ωραία, ότι κάποια στιγμή θα τα δούμε λοιπόν. Κάποια στιγμή. Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε. Εντάξει. Έχουμε κουβέντα τώρα εδώ, μάλιστα. Έχουμε πάρει φόρα τώρα, έχουν ακουστούν πράγματα. Θα πάρουμε φόρα μεγάλη. Δυστυχώς ο χρόνος δεν είναι όσος πρέπει, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι θα τη δώσουμε τη γεύση. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σου, γιατί με έκανες να αισθάνομαι έτσι. Χαίρομαι. Μα αν δεν είσαι έτσι, δεν θα μου ανοίξει την καρδιά σου. Εδώ θέλουμε να η καρδιά μου ανοιχτή είναι. Ναι. Ανοιχτή είναι η καρδιά μου. Για πες μου, αγαπητέ Τάσο. Λοιπόν, έχουμε ένα ξεκίνημα, ό,τι αθλειότερο. Μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα. Και τι, η αστυνομία δεν ασχολείται μαζί σου? Ναι, ναι. Την πρώτη φορά που με βάλε στην φυλακή ήμουν 9 χρονών. Άκου εκεί. 16 χρονών πιστόλι. Ήμουνα τρελάρας. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν ξέραν τι να κάνουν. Όταν ήμουνα 18 χρονών, είπανε να μιλήσω κάτι γιατρούς, ψυχολόγους, και μίλησα εκεί. Με βγάλανε τρελό.
και με δέσανε εκεί ζολομανδία, με βάλανε εκεί και με δέσανε και σοκ, ηλεκτρικός σοκ στο... Μπήκες δηλαδή για ψυχοθεραπεία, με βάλανε, ψυχιατρίο. Ναι, πήγα εκεί και αντί να με μιλήσουνε, με βάλανε ηλεκτρισμό, ρε. Με ναι, κάψανε, ναι. Αυτά που τα ναρκωτικά κάψανε αυτό το μυαλό, αυτοί κάψαν το άλλο. Δεν ξέρω τώρα πώς να μιλάω. Γιατί. Για χαρά τα λες. Εμένα μου αρέσει έτσι όπως τα λες και αυτά που λες. Εγώ χαίρομαι γιατί ο Θεός είχε αγάπη και έλεος και χάρις προς εμένα και δεν με άφησε να πεθάνω εκεί, να 100% να με πάρουν στο τρολοκομείο να με δέσουν για χρόνια. Ήμουνα μόνο 10 μέρες, ο αδερφός μου με έβγαλε από εκεί και για 10 μέρες όμως με κάνανε σοκ. Κατάλαβες τι, δεν ναι. Ξέρω. Τώρα, τώρα τι, εκεί έχεις ανοιχτεί μια Καινή Διαθήκη. Ναι. Τι έγινε. Πώς προέκυψε εκεί, αυτό θέλω να μου πεις. Τι έγινε από εκεί. Βγήκα από εκεί και άρχισα, γιατί όλοι μιλούσαν τον Χριστό, 1968 πήρα ένα βιβλίο «Ο τελευταίος πειρασμός του Χριστού». Καζαντζάκη. Καζαντζάκη, και άρχισα να το διαβάζω και νόμιζα ότι ήμουνα μετεμφυσιχωσή. Μετεψυχωμένος. Μετεψυχωμένος, ότι ήρθα πίσω, Χριστός είμαι, άκου εκεί. Και παραλίγο να τα χάσω όλα. Τα δημόνια ήρθαν στη ζωή μου και με τα ναρκωτικά κάθε μέρα, για 3 χρόνια κάθε μέρα. Και όταν διάβαζα εκείνο το βιβλίο, είχα ένα σταυρό, είχα την κιθάρα μου, πήγαινα στο βουνό απάνω, είχα καμιά 100 παιδιά μαζί μου. Και... Είχες και οπαδούς δηλαδή, ερχόταν ναι, κάποιοι από γιατί κοντά. Γιατί μιλούσα και αυτοί οι τρελοί ακολούθησαν τον τρελό. Άκου, δώσε ένα τυφλό λόγο να μιλήσει και θα φέρει άλλους 100-200. Και εκεί ήρθε ένα παιδί να με μιλήσει εμένα, λέει, θέλεις να μιλάμε για πνευματικά. Εγώ νόμιζα ήταν ο διάβολος αυτός. Τον λέω, είσαι ο διάβολος. Λέει, όχι, Μπρους με λένε. Κάθισε κάτω σε μια καρέκλα, άνοιξε μια Καινή Διαθήκη και άρχισε να διαβάζει από Ιωάννη. Εγώ δεν ήξερα τι ήταν αυτό, δεν διάβασα την Αγία Γραφή. Εγώ όταν γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, βαφτίστηκα στους Αγίους Δημήτριους εκεί, αλλά και ήξερα το Πάτερ ημών, αυτό ήξερα. Δεν είχα διαβάσει την Αγία Γραφή. Εκείνη την ημέρα όμως αυτός με είπε ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του, τον μονογενή, όποιος πιστέψει σε αυτό να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και έπειτα με είπε ότι ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο να δικάσει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και κατάλαβα με εκείνα τα λόγια ότι ο Θεός με αγαπάει. Έπειτα νόμιζα αυτός είναι ο Χριστός. Ήρθε να με σιάξει στο ίσιο δρόμο. Λέει, θέλεις να πάμε μαζί. Πήγα μαζί του. Πήγαμε σε ένα νησί. Αυτό το νησί ήταν για κατασκήνωση για παιδιά. Για κολέγιο παιδιά. Νόμιζα ήμουνα με τους Απόστολους του Χριστού. Γιατί εγώ πετούσα στο μυαλό μου. Σε θάλασσα κοντά ήσασταν. Ήμασταν σε λίμνη, κοντά, ναι. Στη Νέα Υόρκη απάνω, στα Γενισαρέτ, βουνά. Γενισαρέτ, ας πούμε, ναι, ότι αυτό ναι. Έχεις στο μυαλό σου. Λοιπόν, θέλω να μου επιτρέψεις, δες λίγο τις φωτογραφίες τις δικές σου. Μάλιστα, αρχίσουμε από την αρχή, από την αρχή. Δεν πειράζει. Εντάξει. Εδώ. Εδώ είναι κάποιος που έπαιζα, εδώ παραλίγο να πεθάνω με τα ναρκωτικά. Εδώ είσαι εσύ. Εγώ είμαι εδώ με τα μαλλιά. Κάτι από Τζίμι Χέντριξ μου θυμίζεις. Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ήμουνα μουσικό στο ροκ, όπως είπα, στο Greenwich Village. Έμενα εκεί με τη φιλινάδο μου, τη Βίκη. Μπορούμε να προχωρήσουμε τις φωτογραφίες. Προχωρήστε παρακαλώ τις φωτογραφίες. Να, η Βίκη, 16 χρονών όταν ήμασταν, και άλλη μία εδώ. Προχώρα. Εδώ όταν άρχισα ένα συγκρότημα στο γυμνάσιο, άλλη φωτογραφία, όταν ήμουνα 13 χρονών και τα πρώτα χρόνια, και άλλη μία. Εδώ όλες αυτές οι φωτογραφίες. Να, η Βίκη τώρα, την παντρεύτηκα, 43 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Και έχουμε και παιδιά, έχουμε, τα παιδιά μου δεν τα έδειξες, μα αυτά είναι τα εγγόνια. Έχω 10 εγγόνια, 5 αγόρια και 5 κορίτσια. Αγγόνια, τα παιδιά μου, έχω 4 κορίτσια και ένα αγόρι. Αυτή η φωτογραφία, που πηγαίνουν πολύ γλίγορα, μα αυτή η φωτογραφία ήταν που κυρίω όλο τον κόσμο τώρα. Αυτή ήταν η μέρα που άκουσα τον Χριστό και αυτός ήταν το παιδί, τον Μπρους, που βλέπετε τώρα. Αυτός είναι ο Μπρους, δεξιά μας εκεί. Αριστερά εκεί. Αριστερά. Ναι, και αυτός εδώ με είχε μιλήσει για τον Χριστό. Αυτό το τραγούδι που ακούς
από πίσω είναι τραγούδια που έχω γράψει στα ελληνικά. Ναι. Για την θέλω περισσότερο να ακούω εσένα τώρα. Θέλω μάλιστα, να ακούω τον Τάσο, εγώ όχι την μουσική. Θα κάνουμε αυτό που θέλεις. Και εδώ αυτή την ημέρα όταν με μίλησε κατάλαβα ότι ο Θεός με αγαπάει και θέλει να μπει στη ζωή μου και να έχει προσωπική σχέση. Όχι, δηλαδή, ο Χριστός δεν ήτανε θεωρία, δεν ήτανε φιλοσοφία, δεν ήτανε θεολογία, δεν ήτανε ένα δόγμα ή μια εκκλησία, σπίτι, κτίριο. Ήτανε ένας άνθρωπος προσωπικός που ήρθε εδώ από τον ουρανό, ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο, δεν λέμε. Και έγινε άνθρωπος και έζησε μια τέλεια ζωή χωρίς αμαρτία. Και πήγε στο Σταυρό, θυσιάστηκε στο Σταυρό για τις αμαρτίες μου, για τις αμαρτίες σου, για όλον τον κόσμο και αναστήθηκε σωματικά, φυσικά, από τον θάνατο, Αναστάση με λένε βαφτίστηκα, Αναστάσης Μαχαίρας, Τάσο το μικρό και κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι ο Χριστός δεν είναι κάτι που να το λέμε Χριστός Ανέστη, Αληθός Ανέστη, μα είναι αληθινός. Και μπορώ να το μιλάω και, και μπορεί να μιλάει σε μένα και να με αλλάξει τη ζωή μου. Από εκεί βρήκα τη δύναμη να αλλάξω. Και από εκείνη τη στιγμή τον έδωσα την καρδιά μου, το νου μου, την ψυχή μου. Είπα έλα στην καρδιά μου, σώσε με Θεέ μου, άλλαξέ με. Όχι κάτι θρήσκιο, ήταν προσωπικό αυτό. Ήμουνα σε εκκλησία μέσα, ήμουνα σε μια λίμνη κοντά, σε μια πέτρα εκεί. Άνοιξα την καρδιά μου στο Θεό, είπε, ξέρω είσαι εσύ εκεί, μα δεν είσαι εδώ. Έλα εδώ στη ζωή μου. Τώρα μπες μέσα, αν είσαι αληθινός, καθάρισέ μου, σώσε με, άλλαξέ με και δείξε μου τι είναι ο σκοπός της ζωής. Και ήμουνα 19 χρονών, αμέσως αισθάνθηκα τα χέρια του διαβόλου με άφησα. Και ήμουνα στο σωστό μου νου. Πήγα και τηλεφώνησα τη φιλιντάδα μου, τη Βίκη, την είπα, γνώρισα τον Χριστό, λέει ποιον, και δεν ήξερε τι έγινε. Ήρθε και αυτή εκεί, τη μίλησα λιγάκι και αυτή πίστεψε, αληθινά πίστεψε, πήγαμε στο σχολείο, μάθαμε την Αγία Γραφή και αυτή ήθελε να διδάξει παιδάκια. Παντρευτήκαμε τώρα 43 χρόνια παντρεμένοι με 5 παιδιά και 10 εγγόνια και αρχίσαμε εκεί που πουλούσαν ναρκωτικά στο δρόμο της Νέας Υόρκης, στο Washington Heights, μέσα στο κέντρο της Manhattan. Τώρα έχουμε σχολείο με 400 παιδιά, ταΐζουμε τους άστεγους, ταΐσαμε 1.200.000 ψυχές 30 χρόνια τώρα. Έχουμε και αρχίσαμε και κατασκήνωση για ναρκωμανείς, βοηθήσαμε 2.500 παιδιά και έχουμε κατασκήνωση για τα παιδιά, για μπάσκετμπολ και μιλάω σε διαφορετικές ομάδες, στα Yankees, στο Knicks, Giants, έχω μιλήσει σε όλες αυτές τις ομάδες. Μα το πιο σπουδαίο πράγμα είναι ότι δίνω την καθαρή ομολογία μου, ότι ο Χριστός μόνον έχει τη δύναμη, όπως είπε και ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Χριστός το Ευαγγέλιο μόνον έχει τη δύναμη να αλλάξει την Ελλάδα. Αυτό εδώ πέρα οι Έλληνες όλοι μας που ακούμε πρέπει να το ξέρουμε, ότι δεν είναι η βοήθεια από τη Γερμανία ή από την Αμερική ή από κάποιο πλούσιο Έλληνα που τα έχει, μα τα κρατάει, η βοήθεια δεν έρχεται από εκεί. Το οικονομικό δεν είναι η σωτηρία μας. Να σώσω το σπίτι, να σώσω τη δουλειά μου, το παιδί μου που είναι στα ναρκωτικά, το κορίτσι μου που είναι έγκυος. Μα πνευματικά η καρδιά μου να γεμιστεί με τον Χριστό, με τον Θεό, να καταλαβαίνω ότι ο Θεός με έπλασε και θέλει να με ελευθερώσει από την αμαρτία, από το εγωισμό, από την αμαρτία μου, τη δικιά μου προσωπικά που είναι η χειρότερη. Από όλους. Είναι η δικιά μου η αμαρτία. Έτσι δεν είναι. Η δικιά σου αμαρτία είναι πιο χειρότερη σε σένα από όλους. Έτσι δεν είμαστε. Μιλάω σωστά τώρα. Και όταν ένας άνθρωπος έρθει σε αυτό το σκαλοπάτι και πει Θεέ μου, καθάρισέ μου, σώσε μου, βοήθησέ μου, τότε μπορεί ο Θεός να σε οδηγήσει γιατί ταπείνωσες τον εαυτό σου στα πόδια του και είσαι έτοιμος να ακούσεις. Είναι πολλά στην Αγία Γραφή όταν ο Χριστός πήγε για τον δημονισμένο στο Λουκά 8. Λέει εκεί πέρα όταν κάθισε αυτός στα πόδια του Χριστού φύγαν ήδη τα δημόνια. Είχε μέσα του 6.800
26 δημόνια, γιατί ήταν λεγόν, λεγότανε. Και αυτή, ο Κέσαρος, ο Αυγούστος Κέσαρος ήταν λεγόν τόσο μεγάλο. Και αφού 2.000 γουρούνια σκοτωθήκανε γιατί τα δημόνια πέσανε σε αυτούς. Εκεί όταν θα κάτσεις, θα έχεις πνευματικά άλλαξη, θα έχεις και τη φυσικά, και το δώσανε και ρούχα οι Απόστολοι που ήταν μαζί του, αμέσως το βοηθήσανε, ήτανε στο σωστό νου του. Έπειτα ο Χριστός τον έστειλε πίσω στο σπίτι του να τα πει αυτά που έγιναν στη ζωή του και αυτός ο ίδιος τώρα αρχίζει να βοηθάει τον κόσμο. Από που έκοβε τον εαυτό του, που έκανε τόση φασαρία, τώρα να βοηθάει τους άλλους. Αυτή είναι η ζωή μου. Γι' αυτό ήρθα να τα πω, γι' αυτό γελάω. Γιατί έχω τη χαρά μέσα μου, γιατί ο Χριστός ακόμα αλλάζει ψυχές. Αγαπητέ μου Τάσο Μαχαιρά, δεν μίλησα γιατί με εξέπληξες, γιατί με συγκλώνησες. Είχα έναν άνθρωπο στη ζωή μου, μου τον θύμισες σήμερα. Ειλικρινά. Αλήθεια. Μου τον θύμισες, ναι. Στον οποίο καθόμουν έτσι στα γόνατά του και παρακολουθούσα. Αυτά ήταν τα πρώτα βιώματα, αυτές είναι οι πρώτες μνήμες, αυτή είναι η πρώτη διδαχή, αν θέλεις, και αυτή είναι και η πρώτη σχέση με τις σελίδες, με τα βιβλία, με τα καμώματα των ανθρώπων σε επίπεδο δημιουργίας. Αυτή είναι. Τώρα ήρθες και μου το θύμισες μέσα σε λίγα λεπτά. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός ο καταράκτης που τρέχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και τον εκφράζει με το λόγο του. Και αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω. Βεβαίως δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, δεν είμαι τόσο φωτισμένος. Αλλά εσύ το έχεις. Αυτός ο καταράκτης που είναι γεμάτος φως. Ναι. Και προκαλεί προσοχή. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο. Νομίζω ότι περισσεύουν τα πάντα. Πέρα από τον ελάχιστο χρόνο που είχα στη διάθεσή μου, δυστυχώς. Βέβαια θα μου πεις, Θεία Χάριτη, τα μεγάλα πράγματα λέγονται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και λέγονται γρήγορα. Ναι. Τα μεγάλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Πάντως θα μου επιτρέψεις να ζητήσω έτσι κάποια στιγμούλα, εφόσον είχες πάρα πολλά χρόνια να έρθεις στην πατρίδα και τώρα ήρθες και θέλεις προφανώς να ζήσεις και να εισπράξεις αυτήν την ελληνικότητα. Αγαπάω την Ελλάδα, το ξέρω, τι να σε πω. Το βγάζεις, φαίνεται. Λοιπόν, κάποια στιγμούλα να βρούμε και άλλη ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Θα είναι πολύ η χαρά μου. Το ξέρω. Θα κάνουμε αυτή τη στιγμή εκείνο που εκ των πραγμάτων χρωστάμε. Να καλέσουμε τον κόσμο, γιατί είναι βέβαιο ότι εκεί στο Ιβανόφιο το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Μάλιστα. Θα έχεις να μπεις πολύ περισσότερα και μάλιστα. Θα είσαι όρθιος. Και θα παίξω μερικά τραγούδια. Θα παίξεις κιόλας. Ναι, ναι, θα παίξω, θα έχω και την κιθάρα μου και έχουμε και μουσικούς άλλους, θα έρθουν καμιά 100 φωνές. Θα είναι μια ευτυχισμένη νύχτα, τι να σε πω. Δεν θα είμαι εγώ μόνο να μιλάω, μα το πιο μεγάλο πρόγραμμα θα είναι άλλοι θα τραγουδήσουν, θα κάνουν και εγώ θα πω και εγώ την ομολογία μου λιγάκι πιο καλύτερα και θα φέρω ένα μήνυμα για τις ψυχές που διψάνε και πεινάνε. Τα είπες εσύ τόσο καλά, σε ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ένα άμεσο προσκλητήριο. Εγώ έχω χάσει λίγο από τα δικά μου τώρα αυτή τη στιγμή, το ομολογώ δημόσια. Το Σάββατο στις 8.30 λοιπόν στο Ιβανόφιο, όσοι θέλετε να βιώσετε αυτό που υπόσχεται ο Τάσος ο Μαχαίρας. Καταληκτικά, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί και αύριο θα είμαστε εδώ καλώς εχόντων πραγμάτων και πρωτίστως Θεού θέλοντος, θέλω να σας πω το εξής. Τάσος Μαχαίρας, Αναστάσιος Μαχαίρας. Ναι, μάλιστα. Μου θύμισε ακριβώς εκείνο τον καιρό που ο παππούς μου, ο Παπασάβας, έλεγε ότι το μαχαίρι είναι μόνο για να κόβεις ψωμί. Δεν είναι για να εγκληματίσεις. Μπράβο. Το θυμήθηκα τώρα και επειδή το έδεσα τόσο άρρηκτα με τον Τάσο τον Μαχαίρα, το αναφέρω σαν επίλογο. Εύχομαι για όλους ανεξαιρέτως ό,τι καλύτερο. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.